συζήτηση κάναμε. Ήταν κάτι που έγινε χθες και εντάξει, θα το συζητήσουμε. Ναι, ρε παιδί μου, απλά σου λέω ότι πολλές φορές. Εντάξει, παιχνίδι είναι, ανατροπές έχει. Συμβαίνουν είναι παιχνίδι, ανατροπές έχει, αλλά. Εντάξει, είμαστε 6 άτομα, 7 άτομα μάλλον. 7 άτομα. 7 άτομα. Οι γνώμες μας πρέπει νομίζω να μετράνε, έτσι. Γι' αυτό και ψηφίζουμε. Δεν νομίζω ότι δεν μέτρησαν τις γνώμες σας, απλά έχουν αλλάξει τους κανονισμούς και. Υπάρχουν ανατροπές, όπως είπανε. Εντάξει, εδώ που τα λέμε από σπόντα τελείως έφυγε. Εντάξει, σίγουρα για όποιον και αν έφυγε θα ήταν άδικο. Μία εβδομάδα είναι ακόμα αρχή. Εντάξει, απλά γελούσες και εσύ που ήσουν δίπλα μου χθες. Λέω, εντάξει, σου φάνηκε αστείο που έφυγε η κοπέλα, ας πούμε. Ποιο? Δίπλα μου ήσουν και γελούσες. Λέω, σου φάνηκε αστείο που έφυγε η κοπέλα. Για ποιο λόγο γελούσα? Όταν τελείωνε η ψηφοφορία, ξέρω εγώ, άρχισε να γελάς, να παράξουν γέλη. Κάπως φάνηκε ειρωνικό. Όταν έκανες μπροστά και έβλεπες την Αργυρό, όπως έκανες εγώ. Ναι, είχα χαμογελάσει την Αργυρό, αλλά όχι για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά εννοείται ότι δεν μου άρεσε. Φάνηκε ειρωνικό. Κάποιος που δεν ξέρει, βασικά το βλέπουν ότι είναι ειρωνικό αυτό. Εγώ γελούσα στην Αργυρό. Με πείραξε και εμένα που έφυγε η Ραφαέλα. Αυτό. Φράσος. Σε διπλό το μιλόκουκλι. Όχι. Και νομίζεις πως είσαι εδώ μέσα. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να θέλω και το Βασίλη. Εσύ κοντά τα κουλάς, γιατί δεν γίνουμε από δύο χωριά. Όχι, εντάξει, δεν με νοιάζει. Άμα θέλεις να τον καλέσεις και να μείνεις χωρίς μαλλί. Δεν κατάλαβα. Έχετε βάλει τα μπέλα και δεν το ξέρω. Όχι, βέβαια. Γιατί μιλάς στον πληθυντικό. Είναι πολύ νωρίς. Γιατί μιλάς στον πληθυντικό. Για μένα και το Βασίλη. Για το Βασίλη. Όχι. Όχι, δεν μιλάω. Είναι πάρα πολύ. Εσένα σε έχω καταλάβει. Εδώ. Τι εννοείς. Θέλει να μετράβηγμα. Τι έχει καταλάβει. Είναι εγώ ενδιαφέρω, κυρία μου. Δεν κατάλαβα. Δεν είμαστε όλοι, κυρία μου. Ναι, εντάξει. Κάτσε, σε παρακαλώ. Δεν μιλάμε κανέναν. Παιδιά, αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε τώρα, μην παρεξηγούμαστε. Άρα μπορεί να καλέσει όποιον θέλει και θα καλέσει τον Αντώνη και τον Παύλο. Χωρίς το μαλλί μου να λείπει. Όχι, βρε, απλά θα καλέσω και εγώ τον Αντώνη και τον Παύλο. Ναι, χωρίς το μαλλί μου να λείπει, λέω. Όχι, όχι. Δεν θα έχει θέμα κι εσύ όμως να καλέσει τον Αντώνη και τον Παύλο. Βέβαια. Ωραία. Την πρώτη ψηφοφορία, αν θυμάμαι καλά, ψηφίστηκε η Αργυρό με 6 ψήφους. Με 6 ψήφους. Γι' αυτό το ρωτάω, επειδή έχει έρθει κοντά με την Αργυρό την περασμένη εβδομάδα, αν σου άρεσε αυτό το πράγμα. Αν μου άρεσε ποιο, το να φύγει η Αργυρό. Που ψηφίσαμε. Όχι, αν σου άρεσε που 6 αρνητικές ψήφοι για μια κοπέλα, έγιναν 3 θετικές και ξαφνικά πήρε ασυλία και βγάλανε μια κοπέλα που δεν έχει καμία ψήφο. Έφυγε μια κοπέλα η Ραφαέλα, μπορεί να είναι μια αρνητικές για. Τώρα έτυχε να είναι η Ραφαέλα. Ναι, έτυχε να είναι η Ραφαέλα. Εγώ μένω στο τελικό αποτέλεσμα που χάρηκα που έφυγε. Να σου πω κιόλας κάτι, θέλω να σου διακόψω. Σκέψου που εγώ προσωπικά, ας πούμε, ψήφισα τη Ραφαέλα αρνητική και όχι γιατί μου έκανε κάτι το κορίτσι. Γιατί απλά πραγματικά ήταν μοναδική που δεν γνώρισα καθόλου. Δηλαδή μέχρι και με την Αργυρό. Είχαμε μιλήσει, είχαμε πει 10 πράγματα, έτσι. Η Ραφαέλα ήταν μια κοπέλα που πραγματικά δεν πρόλαβα να τη γνωρίσω και ψήφισα και εγώ τη Ραφαέλα. Όμως δεν ήθελα να την ψηφίσω όμως, γιατί ήθελα να τη δώσω μια εβδομάδα ακόμα για να τη γνωρίσω. Και δεν το έκανα. Και αυτό και το θεωρώ άδικο, αυτό κατάλαβες. Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Εσύ πώς το βλέπεις δηλαδή διαφορετικά. Τώρα, η διαφορά. Εγώ χάρηκα που έμεινε η Αργυρό. Δεν ευχαριστήθηκα που έφυγε η Ραφαέλα, εννοείται, αλλά χάρηκα που έμεινε η Αργυρό. Αυτό. Έτσι, αλλά να πήγαν και 6 αρνητικές ψήφοι στην Αργυρό. Σημαίνει πως σε μια εβδομάδα 6 άτομα κάτι κατάλαβαν. Δεν πήγαν 6 ψήφια απλά τυχαία. Αν έφυγε κάποια από τις άλλες που ήταν υποψήφιες μετά από αυτό. Όχι, ναι. Ότι απλώς, όχι και να φύγε. Κατάλαβα τι εννοείς. Απλά σου λέω σε αυτό που λες, σου απαντάω και σου λέω ας πούμε ότι 6 άτομα σε μια εβδομάδα ψηφίσαν την Αργυρό, έτσι. Λες εσύ, δεν προλάβαμε να καταλάβουμε τι ήταν οι άλλες κοπέλες για να φύγει ας πούμε η Ραφαέλα, έτσι. Okay. Και σου λέω για την Αργυρό να ψηφίσαν 6 άτομα αρνητικά. Σημαίνει πως κάτι θα κατάλαβαν, κάτι δεν θα τους άρεσε, κάτι θα έγινε. Και δεν κρίνω ότι είναι Αργυρό στην Αργυρό, δεν είναι κακιά κοπέλα, μια χαρά κοπέλα είναι. Απλά λέω. Εντάξει, ναι, οκ, okay, μαζί σου. Κι εγώ ήμουν σε δίλημα για το ποια θα ψηφίσω. Εσείς με ποια κριτήρια την ψηφίσατε. Ε? Με ποια κριτήρια την ψηφίσατε. Τώρα τι θες, εγώ προσωπικά να σου μιλήσω έτσι ευθέως. Με ποια ευθεία, εγώ προσωπικά, μα δεν σου μιλάω έτσι ευθέως. Ρωτάω με ποια κριτήρια την ψηφίσατε, άμα θέλετε να πει. Θες να πει ο καθένας. Θες να πει ο καθένας. Σαν Παύλο. Ναι, σαν Παύλο σε ρωτάει. Ας πει ο καθένας. Όχι, δεν με ρωτάς. Άμα θέλετε να πείτε, επειδή. Όχι, άμα θες να ακούσεις, ρώτα με. Παύλο, με ποια αιτία ψήφισα. Αυτό ρωτάει. Αυτό σε ρώτησε. Εγώ με ποια αιτία ψήφισα. Εγώ ψήφισα με την αιτία ότι με τη συζήτηση που έκανα με την Αργυρό και με αυτά που έχω δει από σένα, ότι εσείς οι δύο δεν γνωρίζεστε από εδώ, ότι μπορεί να έχεις και σχέση πιο πριν μαζί της και ότι πράγματα που λέτε δεν ισχύουν. Περίμενε. Ό,τι μου λες ότι έχω κάνει ανάποδα και σαλάτα, να μου το πεις. Τα είδα, δεν τα τι λέω μόνο εγώ. Τι έχω πει εγώ που είναι άλλα είπα τη μία και άλλα την άλλη. Εσύ, ας πούμε, είχες πει ότι δεν την γνωρίζεις. Με έναν να μιλάω όμως, έτσι δεν μπορώ να μιλάω. Okay, ωραία, κάτσε, θα πεις μετά. Θα μιλήσω. Περίμενε. Με τι κριτήριο την ψήφισες αυτό. Εγώ. Ναι, με κριτήριο. Αυτό ρωτάω.
Θες να σου πω ένα κριτήριο που μου φτάνει κιόλας σε μένα προσωπικά. Στο βίντεο της Μαρίας είπε ότι δεν σε ξέρει και σε μένα προσωπικά είπε ότι και την έχεις δει και την έχεις ψάξει και σε έχει δει, απλώς δεν θυμάται αν σε θυμάται με τα ίδια ρούχα. Ναι. Μου φτάνει αυτό το κριτήριο. Εμένα αυτό το κριτήριο μου φτάνει εδώ. Κράτησες αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί κράτησα να... Κράτησα αυτό το πράγμα ένα. Το οποίο μπορεί να παρεξηγήθηκε και δεν μπήκε στον κόπο καν να τη ρωτήσεις. Να τελειώσω. Δεν μπήκε καν στον κόπο να τη ρωτήσεις, να της πεις εγώ διευκρίνησε μου λίγο αυτό που είπες γιατί το παρεξηγήσα και θεωρώ αυτό. Και δηλαδή περίμενε. Μόνο από αυτό το πράγμα κρίνεις τον άλλο και λες ψηφίζω για να φύγεις. Να σου πω δεύτερο. Στο δευτερόλεπτο μπαίνει η κοπέλα στο σπίτι, δεν την αφήνεις σε κανέναν, την έχεις ορμήξει, την έχεις πάρει αγκαλιά, της έχεις πάρει το χέρι της μπροστά μου. Τη μιλά για το δαχτυλίδι, τη χαϊδεύει τα δάχτυλα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Στο πρώτο δεν κατάλαβα. Την πρώτη μέρα. Στο πρώτο λεπτό δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Μπροστά μου στο σπίτι των κοριτσιών. Έτσι. Αλλά όπως το λες και εσύ με τα ίδια κριτήρια, ο άλλος που έδωσε φιλή στην πρώτη παίζαμε μέρα. Παίζαμε παιχνίδι και έδωσε φιλή. Παιχνίδι ήταν αυτό. Παίζαμε παιχνίδι και έδωσε φιλή. Και πριν από το παιχνίδι μέσα στο green room εκεί δώσανε φιλή πάλι. Δηλαδή αυτό τι ήταν. Τρολιά. Αυτό τι ήταν. Ποιος, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Όχι, είναι αυτό που κάναμε. Τζόνι. Δηλαδή. Τζόνι, έλα λίγο γιατί μιλάνε για σένα και δεν είναι. Είναι σε η πλάκα που έκανε εσύ, ρε φίλε, με το φιλί. Ναι, ο Γιάννης λέει ότι στο Green Room έχει φιλί στη Ζένια. Ναι, είπε ο Τζόνι ότι δώσανε φιλί. Ωραία, και ρωτάω. Δηλαδή, το να δείχνει ένας άντρας το ενδιαφέρον του σε μια γυναίκα είναι κάτι το. Wow, και το ενδιαφέρον να δίνει του... φιλί, δηλαδή σου φαίνεται νορμάλ. Γιατί δεν ψήφισε στη Ζένια. Το ενδιαφέρον, άμα το λέμε. Το ενδιαφέρον του να το δείξει φυσιολογικά θα το δεχτώ. Γιατί και εγώ δείχνω ένα ενδιαφέρον σε μια κοπέλα. Και ο Βασίλης και ο Φίλιππος και ο Αίων και ο Αντώνης και ο Τζόνι, έτσι. Ναι, απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά. Α.